Εκδικούμε γενικό κατώτατο μισθό, τα 900 ευρώ και υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων στο εμπόριο. Θέλουμε πίσω τις κλεμμένες μας τριετίες. Όλοι μπορούμε να σκεφτούμε τι σημαίνει για μια γυναίκα που μπορεί στη βάρδιά της να σηκώνει ανθρηστικά και ένα τόνο πράγματα, να έχει φτάσει 40 χρονών και να μην παίρνει τις τριετίες της. Τροπή! Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οι μεγαλέμποροι από την εξαντλητική δουλειά των χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων μετράνε εκατομμύρια κερδών. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ το 2023 ξεπέρασαν τα 15 δις τζίρο. Τα πολυκαταστήματα Άττικα τα 8,4 εκατομμύρια κέρδη το 9 μήνο του 2023. Ο Μίστερ Τζάμπο που ζήτησε λιγότερες αργίες και περισσότερη δουλειά για τους εργαζόμενους ξεπέρασε το 1 δις πωλήσει. Επίσης, αυτή την περίοδο τρέχουν επενδύσεις εκατομμυρίων από τους μεγάλους ομίλους στο εμπόριο. Αμύθιτα κέρδη για την εργοδοσία, φτώχεια και εξαθλίωση για τους εργαζόμενους. Μισθοί που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά, που δεν φτάνουν να εξασφαλίσουν οι συνάδελφοί μας αυτά που βάζουν στα ράφια και αυτά που πουλάνε. Που οι καταναλωτές καθημερινά ταλαιπωρούνται με το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού για να βρούνε τα φτηνά βασικά προϊόντα και τις όποιες προσφορές, γιατί η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα. Οι εργοδότες φτάνουν στο σημείο να κλέβουνε από την τσέπη των συναδέλφων μέρος του πετσοκομμένου μισθού για ταμιακά ελλείμματα και ζημιές, με όχημα τους εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας και τις κατάπτυστες συμβάσεις που τους αναγκάζουν να υπογράφουν. Να βαφτίζουν μέρος του μισθού επίδομα εξελευθεριότητας ή εταιρική παροχή για να μπορούν να συμψηφίζουν τις όποιες αυξήσεις ή επιδόματα δικαιούνται και μάταια οι εργαζόμενοι να προσμένουν να αυξήσουν τους μισθούς τους. Ακόμα και η ψηφιακή κάρτα εργασίας που πριν 1,5 χρόνο ο τότε Υπουργός Εργασίας τη χαρακτήρισε ως επανάσταση στην αγορά εργασίας και εργαλείο στα χέρια των εργαζομένων, αποδεδειγμένα είναι εργαλείο στα χέρια της εργοδοσίας για την ακόμα μεγαλύτερη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Στα σούπερ μάρκετ οι συνάδελφοι εκτελούν εργασίες όπως προετοιμασία πόστου, εφαρμογής ατομικών μέτρων προστασίας, χτυπούν την κάρτα και συνεχίζουν να δουλεύουν ή δεν τη χτυπάνε και καθόλου αν είναι δηλωμένοι σε ρεπό ή άδεια. Βλέπετε η ευέλικτη προσέλευση κατά 2 ώρες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αντιμετώπισε την καταστρατήγηση ωραρίου, την απλήρωτη υπερεργασία και υπερορία, άλλωστε τα εξαήμερα, τα εφταήμερα, τα σπαστά και ευέλικτα ωράρια, όπως και το σύνολο των αντεργατικών νόμων, είναι εδώ με ή χωρίς το σκανάρισμα της κάρτας. Ακόμα και χιλιάδες έλεγχοι που παρουσιάζουν γίνονται σε μεγάλο ποσοστό εξ αποστάσεως, χωρίς να ελέγχεται με τη φασική παρουσία του επιθεωρητή το τι γίνεται στην πραγματικότητα μέσα στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό και λέμε ως εδώ, δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα, θέλουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, πενθήμερο 8ωρο, 40ωρο, τις αργίες και τις Κυριακές μας. Και ξέρουμε ότι όλα αυτά θα τα κατακτήσουμε με τους αγώνες μας στο δρόμο, γι' αυτό μαχητικά, αποφασιστικά, οργανώνουμε την απεργία μας στις 17 Απριλίου σε κάθε κατάστημα, αποθήκη και γραφείο.